Νίκο, πριν ξεκινήσει το ταξίδι μας, είπα να περάσω μία βόλτα από την πίστα καρτ. Να είμαστε, παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα φάτσα μου. Βλέπετε τώρα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα μέσα. Είναι 7 και 9. Λοιπόν, δείτε λίγο πώς περνάει ο 9, παιδιά, έτσι. Δείτε λίγο πόσο σφαίρα περνάει. Άντε, για πω, Παναγιά μου. Κοιτάξτε τον 7. Αυτά τα παιδιά έχουν κάνει προπόνηση για να μπορέσουν να μπουν εδώ πέρα μέσα και να τρέξουν με αυτές τις συνθήκες. Και φανταστείτε δηλαδή πόσο νιώθουν οι γονείς τους, πόσο ασφαλείς νιώθουν οι γονείς τους όταν αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο γίνουν 18 χρονών, δηλαδή μετά από 10 χρόνια, και για τον 7χρονο, και πάρουν δίπλωμα. Κοιτάξτε πώς πάει, παιδιά. Κοιτάξτε. Ήρθε η ώρα να μπω κι εγώ μέσα, αλλά το σκέφτομαι, γιατί με αυτούς εδώ τους αθληταράδες πώς να μπω μέσα. Βέβαια, για να μπω μέσα θα πρέπει να περάσω να κάνω μια εγγραφή που έκανα λίγο πριν. Έδωσα τα στοιχεία μου τα πάντα, ότι είμαι ενήλικας και όχι ανήλικας, και θα μου δώσουν κράνος, ασφάλεια για τα πάντα, για να μπορέσω να κάνω τον πρώτο αναγνωριστικό γύρο στην πίστα καρτ που βρισκόμαστε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ακριβώς δίπλα από την πίστα, η μαμά παρακολουθεί το παιδί της. Πέτυχα τη μαμά. Έλα, μαμά, για πες μου λίγο, πότε ξεκίνησε? Έχει περίπου 1 χρόνο, 1,5. Και πώς αισθάνεσαι τώρα, μαμά, εσύ, με αυτό το γιο? Να το γιος. Ο πρώτος είναι ο δεύτερος? Ο δεύτερος. Έχεις αγωνία? Όχι, εντάξει, γιατί τον βλέπω ότι το ελέγχει, οπότε... Γιατί θα λέγατε τις μαμάδες που μας βλέπουν τώρα, για που θέλουν τα παιδιά να ασχοληθούν με το καρτ? Αν είναι κάτι που τους αρέσει και που νιώθουν ότι τα παιδιά τους νιώθουν καλά μέσα από αυτό, γιατί όχι. Είδατε κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του προς το καλύτερο? Ναι, μεγάλη. Ναι. Ως προς την ψυχολογία και ως προς την αυτοπεποίθηση. Πολύ σημαντικό. Ναι. Και το όνομα του μικρού. Ευχαριστώ. Ερμής. Θέλω να σας συστήσω τον Αλέξανδρο, που είναι υπεύθυνος αυτή την πίστα και ξέρει τα go-kart όσο κανείς άλλος στην Ελλάδα. Γεια σου, Κώστα. Θα φορέσουμε τα κράνη και τα κολάρα. Αυτά εδώ. Εδώ πέρα, ναι, για την προστασία μας. Και θα μπεις μέσα. Το κράνος εννοείται προστατεύει από πετραδάκια που μπορεί να πεταχτούν από το άλλο go-kart. Ναι. Προστατεύει από έντομα. Και το κολάρο προστατεύει τον αυχή, αν σε περίπτωση σύγκρουσης, να μην κουνηθεί πάρα πολύ. Τα go-kart έχουν ζώνη ασφαλείας, έχουν roll bar, είσαι απόλυτα προστατευμένος, έχουμε τα συστήματα ασφαλείας όλα ενεργά. Οπότε ελάτε να διασκεδάσετε κι εσείς όπως θα διασκεδάσει ο Κώστας ο Μάτζιος. Βάζουμε την κάμερα και έχει το βίντεο από την βόλτα του. Βλέπετε με τη χειρουργική ακρίβεια βάζει εδώ ο τεχνικός της go-kart center, πώς το λένε, ο αρχιμηχανικός για τα κράνη. Πες το όνομά σου, σε ρωτάει. Σταύρος. Ο Σταύρος, βλέπετε με τη χειρουργική ακρίβεια περνάει την κολλητική ταινία πάνω από την κάμερα. Και τι ακριβώς γίνεται, Αλέξανδρε, για πες μου. Λοιπόν, αυτή η κάμερα καταγράφει όλη τη βόλτα που θα κάνεις και έχει ενσωματωμένους μέσα και τους χρόνους που θα κάνεις. Οπότε είναι αδιάψευτο κριτήριο του πόσο γρήγορος είσαι. Βάζω το κράνος μου και είμαι έτοιμος να απολαύσω την πίστα. Και οι μικροί μας φίλοι που είναι 4 ετών και πάνω μπορούν να ξεκινήσουν το go-kart. Η πρώτη εμπειρία είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπετε εδώ, ζεσταίνουμε τα λάστιχα κανονικά και βλέπετε ότι δείχνει γραμμές ακριβώς για το πού θα πρέπει να πάμε, έτσι. Οπότε να ξέρετε ότι και εσείς που είστε αρχάριοι γενικά μπορείτε να μάθετε και να πηγαίνετε καλά.